Πιστεύεις ότι ένας καινούριος καλλιτέχνης στην αρχή της καριέρας του πρέπει να κάνει κάποιες υποχωρήσεις, κάποιες εκτόσεις σε αυτά που ο ίδιος θέλει να πετύχει? Πιστεύω ότι στο ξεκίνημα του κάθε καλλιτέχνης πρέπει να κάνει μόνο υποχωρήσεις. Μόνο υποχωρήσεις, ε? Στην αρχή για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να λες ναι, 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 ναι. Και όταν καταφέρεις να κάνεις κάτι, εκεί λες τα όχι για να κρατηθείς. Παναγιώτη μου, εσύ τι λες γι' αυτό? Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ δύσκολη η αγορά της Ελλάδας. Και όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, ας το πούμε, όντως πρέπει να λες πάρα πολλά ναι στην αρχή. Έτσι και μετά όχι, για να τα ισορροπήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το τραγούδι γίνει πολύ δύσκολο σε ένα επάγγελμα. Γιατί πλέον είναι επάγγελμα, ναι, έτσι. Είναι, είναι επάγγελμα. Βλέπεις ότι τα μαγαζιά πλέον δουλεύουν 2 και 3 ημέρες την εβδομάδα. Έχουν περιοριστεί πολύ, ναι, τα πράγματα. Και πλέον είναι και πάρα πολύ. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ. Και αυτό νομίζω δεν έχει να κάνει μόνο με τους καλλιτέχνες. Έχει να κάνει με όλους τους χώρους. Κατά πόσο ένας άνθρωπος που ξεκινάει πρέπει να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Για όπως να φτάσει και που θέλει, ναι. Βέβαια. Όπως και οι ηθοποιοί μας εδώ να μας πούνε, Φανή μου, ξεκινάω από εσένα, να μας πεις αυτό το πράγμα το έχεις νιώσει εσύ ξεκινώντας. Έχει δίκιο ο Σταύρος, γιατί αν δεν έχεις γερές βάσεις. Να αυτό που θα πεις να έχει μια βάση, τέλος πάντων. Εγώ τώρα που το εμφανιζόμενοι να πάω να πω θέλω αυτό και αυτό, σίγουρα δεν θα με σεβαστούν. Κοίτα, άμα πας με το μαχαίρι που κρατάς έτσι, νομίζω θα το ξανασκεφτούν. Λοιπόν, θέλω... θέλω αυτό, αυτό και αυτό, εξαρτάται. Πέτρο μου. Εμένα με σκοτώσα στο φόντο νυχτές, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Άρα δεν μιλάς εσύ. Δεν έχεις μιλιά, δεν λες τίποτα εσύ. Εντάξει, σίγουρα στην αρχή συναντάς δυσκολίες. Το θέμα είναι να έχεις τη δύναμη να που τη στιγμή που αγαπάς αυτό που κάνεις, αυτό που σπούδασες, αυτό που θέλεις να κάνεις και ο στόχος που έβαλες, ας πούμε, αυτά όλα σε κάνουν πιο δυνατό, έτσι ώστε άμα πέσεις κάτω, οποιαδήποτε επάγγελμα έχει να κάνει άσχετα για να προς το ζήν, να μπορείς να σηκωθείς επάνω και να πεις να συνεχίσω. Βέβαια, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε πράγματα και επαγγέλματα και να δουλέψουμε και κάπου αλλού για πολύ να μπορέσουμε να... Ναι, όπως και εγώ και πάρα πολλοί συνάδελφοι και 3 και 4 άσχετες δουλειές, ναι, ας πούμε, και στην Αθήνα που σπούδασα και εδώ. Το Χρήστο, πάντως, Χρήστο μου, σε έχω πετύχει στη Θεσσαλονίκη, στους δρόμους να πηγαίνω, έρχεσαι μία σχολή, μία δεξιά, μία αριστερά. Νομίζω σε αυτό που είπες πριν ότι δεν διαφωνώ, απλά πρέπει να ζυγίζεις λίγο τα πράγματα όμως. Δεν γίνεται να λες συνέχεια, έστω κι αν είσαι νέος, δεν μπορείς να λες συνέχεια ναι. Έτσι έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον. Θα σε πατήσω. Νομίζω θα γίνεις ένα χαρί που θα σε πατούν όλοι στο τέλος της μέρας. Τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει εγώ. Ναι. Ξέρεις, ο καθένας νομίζω ότι για τον εαυτό του το χειρίζεται κάπως διαφορετικά. Είναι μια δύσκολη αγορά. Γενικώς, η οποία. Δεν ξέρω, άμα λες συνέχεια ναι, σε παίρνουν από την άλλη πλευρά. Άμα λες συνέχεια όχι, ούτε αυτό είναι καλό. Είναι λίγο τον balance. Ναι, υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό. Άρεστε μου που κι εσύ τώρα κάνεις κάποια δικά σου βήματα στο χώρο αυτό, ναι, του τραγουδιού. Τι είναι αυτό που περιμένεις εσύ και θέλεις και ίσως να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις με τον εαυτό σου? Εγώ πιστεύω για αρχή το καλύτερο που μπορεί να πάρει κάποιος πρωτοεμφανιζόμενος είναι το κίνητρο για τη συνέχεια. Το κίνητρο που θα σε βοηθήσει και θα σε κάνει να συνεχίσεις αυτό που προσπαθείς να κάνεις, ώστε να επιτύχεις... Να πάρεις τα εφόδια, να γνωρίσεις να δηλαδή το χώρο. Όλα όσα θες στο μέλλον. Νικολέτα μου, έρχομαι σε σένα που θέλουμε να μας τραγουδήσεις. Θα γιατί... ανεβάσω έτσι, γιατί με τα ναι και τα όχι. Άστε με λέω και μια ολόκληρη εκπομπή θέλουμε για αυτό το ναι και το όχι. Πάμε να απολαύσουμε την Νικολέτα. Πάμε, παιδιά!